συνελήφθη σήμερα η Μεδαπός που κατηγορείται για σωρία κλοπών στις περιοχές Μήλων και Κιβερίου. Επίσης έγινε έρευνα σε καταβλισμούς και βρέθηκαν 19 δεντρίλια χασίς, μία επαναληπτική κυνηγητική καραμπίνα και ξυλία η οποία είχε κλαπεί προμηνώς από εργοστάσιο της περιοχής. Συνελήφθησαν 4 άτομα. Ο ένας κατηγορείται για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, ένας για παράβαση του νόμου περί όπλων και 2 για καταδικαστικές αποφάσεις οι οποίες εγκρεμούσαν σε βάρος τους. Εμείς πάντα προσπαθούμε και ζητάμε την συνδρομή των πολιτών, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε παντού και πάντοτε. Όταν βλέπουν κάτι ύποπτο, να μας ενημερώνουν και να επεμβαίνουμε άμεσα. Προσπάθειά μας είναι να εξαλείψουμε το φαινόμενο αυτό. Και γι' αυτόν τον λόγο ενεργούμε και κάνουμε και εξορμήσεις σε περιοχές και σε χώρους εγκληματογόνους και με αυτά αποτελέσματα τα οποία θα σας δώσουμε σε δελτίο τύπου στη συνέχεια. Στο Κιβέρι πιάστηκε ένας ημεδαπός στις πρωινές ώρες μετά από καταδίωξη. Βέβαια διαφύγαν τη σύλληψη 2 ολοαδαπείς συνεργάτες. Βρέθηκαν κλοπημένα στο αυτοκίνητο και ήδη αυτή τη στιγμή οδηγείται στον ανακριτή. Είχαμε κάποιες άλλες συλλήψεις. Είχαμε και ένα περιστατικό πριν λίγες ημέρες στο Άργος με πυροβολισμούς, με μια συμπλοκή μεταξύ ολοαδαπών. Μέρα μεσημέρι, κύριε Διευθυντά. Ναι, ήταν τις απογευματινές ώρες στην περιοχή εκεί της αγοράς. Υπήρξε συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών και στη συνέχεια ένας εξ αυτών εμφάνισε από ένα όχημα ένα πιστόλι. Έριξε 2 φορές εναντίον των άλλων αλλοδαπών, με αποτέλεσμα να τραυματίσει ένα στο πόδι, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο του Άργους. Ο δράστης είναι γνωστός και αναζητείται και εκτιμούμε εντός των ημερών ότι θα συλληφθεί. Έχουν μειωθεί τα κρούσματα πυροβόλων τον τελευταίο καιρό? Εκτιμούμε ότι με αυτές τις συλλήψεις μειώνεται ο αριθμός των κλοπών και αυτό προσπαθούμε πριν φτάσουμε στην καλοκαιρινή ουσιαστικά περίοδο όπου θα υπάρχει και περισσότερος κόσμος, τουρίστες και θα έχουμε και άλλου είδους εμπλοκές, να μειώσουμε κατά το δυνατόν την δραστηριότητα αλλά και τις ομάδες αυτές που ενεργούν κλοπές. Η σπήρα αυτή, κύριε Θηδά μου, τι κλέβανε σε σπίτια, μπαίνανε πέρα, ζωές, τι ακριβώς, τι σπήρα ήταν? Σπίτια, αναρχητές, μπαίνανε μέσα στα σπίτια την ώρα που κοιμόντουσαν, πέραν κλειδιά, ό,τι βρίσκαν, ό,τι βρίσκαν. Τώρα τα κλοπημένα θα αποδοθούν στους δικαιούχους? Ό,τι βρίσκεται εννοείται ότι εφόσον αναγνωρίζονται αποδίδονται στους δικαιούχους. Για τη μείωση της εγκληματικότητας στην περιοχή και τη μείωση των κρουσμάτων, κλοπών, διαρρήξεων αλλά και της διακίνησης ναρκωτικών, η διεύθυνσή μας σήμερα τις πρωινές ώρες επιχείρησε ελέγχους σε εγκληματογόνες περιοχές για την ανέβρεση και κλοπημένων ναρκωτικών και για τη σύλληψη ατόμων που να κατέχουν παράνομα όπλα. Σε αυτή την προσπάθεια συνελήφθησαν 4 άτομα, ένα για κατοχή ναρκωτικών, βρέθηκαν 15 δεντρίλια ύψους 0,80 περίπου και καλυμμένα, τα οποία μεταφερόντουσαν, γιατί ήταν σε δοχεία και μεταφερόντουσαν για να μην αναβρεθούν, ένα όπλο το οποίο κατήχαν παράνομα και 2 άτομα με δικαστικές αποφάσεις. Σε ποια περιοχή έγινε η επιχείρηση? Στην περιοχή του Αργολικού και της Τύρινθας και βέβαια βρέθηκε και αρκετή ξυλία από την κλαπίσα προμηνός περίπου και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη επιχειρηματία.